μια συνέχεια της δραστηριότητας που είχαμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι, που μαζευτήκαμε όλοι εμείς για να αποφασίσουμε να κάνουμε το συντονιστικό, τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δραστηριότητα των ΕΛΠΕ στην περιοχή μας. Τώρα, τη χρονιά που μας πέρασε και σε συνέχεια της αγωνιστικής δραστηριότητας που είχαν τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι γυναικών, μαζί με μαθητές και πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικούς συλλόγους, αναπτύξαμε μια πλούσια δραστηριότητα για να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα με τη ρύπανση που προκαλούν τα ΕΛΠΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στους δήμους που συνορεύουν με αυτά, το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τον Δήμο Δέλτα. Με τους αγώνες μας κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την πόχα και τις καρκινογόνες ουσίες που πνίγουν τις γειτονιές και τα σχολεία μας, τα σχολεία των παιδιών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε και να δουλεύουμε σε γειτονιές απομονωμένες από χώρους πρασίνου, από χώρους αναψυχής, πολιτισμού, άθλησης, που είτε δεν υπάρχουν είτε είναι εμπορευματοποιημένοι. Η κινητοποίηση που πρωτοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η κινητοποίηση των μαζικών φορέων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ανέδειξαν το πρόβλημα, το έκαναν γνωστό και σε άλλες περιοχές, αλλά και στάθηκαν και εμπόδιο στην καλλιέργεια της αναμονής και του εφησυχασμού που προσπαθούσαν να περάσουν και η κυβέρνηση, αλλά και η τοπική διοίκηση. Εδώ και 1,5 χρόνο που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΑΠΙΘΙΤΑ, που επιβεβαίωσαν τις αντιδράσεις μας, καθώς εμείς ήμασταν αυτοί που δείχναμε σαν τον υπεύθυνο για τη ρύπανση και τη δυσοσμία τα ΕΛΠΕ, και παρά τις υποσχέσεις από την πλευρά των ΕΛΠΕ, αλλά και της τοπικής διοίκησης και της περιφέρειας, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί το παραμικρό μέτρο για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Το αντίθετο, μάλιστα, έχει αυξηθεί, έχει πολλαπλασιαστεί η δυσοσμία και κάθε μέρα διαπιστώνουμε μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, ετοιμάζεται και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου της ΕΛΠΕ, του ομίλου των ΕΛΠΕ, χωρίς στην ουσία και στην πραγματικότητα να έχουν λύσει κανένα από τα προηγούμενα προβλήματα που ήδη δημιούργησαν. Σε αυτές τις δύσκολες σημερινές στιγμές, που όλοι εμείς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν αυτοί που δεν το βάλαμε κάτω, που ζητούσαμε τα αυτονόητα, δηλαδή να ζούμε σε μια γειτονιά που δεν θα υπάρχει ρύπανση, που δεν θα υπάρχει δυσοσμία, που θα διεκδικήσαμε αγωνιστικά και σταθήκαμε απέναντι σε αυτή την δραστηριότητα των ΕΛΠΕ και αναδείξαμε τον πραγματικό φταίχτη για την κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα. Καλούμαστε και σήμερα και σε αυτές τις συνθήκες να δείξουμε ότι και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Παρατηρώντας και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την δικογραφία σε βάρος των δύο εκπροσώπων των ελληνικών πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Άλλωστε, το πόρισμα που καταγράφει ως υπέτεια για τη δυσοσμία και τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ αφαιρεί και τα προσχήματα που χρησιμοποιούνταν από τη συγκεκριμένη εταιρεία το προηγούμενο διάστημα για να δικαιολογήσουν τη δυσοσμία και τα ζητήματα υγείας που έχουν προκύψει στους κατοίκους της περιοχής. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενες δεν πήραν κανένα μέτρο για τη δυσοσμία, τη ρύπανση και τα συχνά εργατικά ατυχήματα. Αντίθετα, μαζί με τις τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές αρχές διευκολύνουν την επέκταση των ΕΛΠΕ. Ταυτόχρονα βλέπουμε την κυβέρνηση την ώρα που εμείς και οι οικογένειές μας ζούμε μέσα στην ανασφάλεια με την εξάπλωση της πανδημίας να κρύβει τις τεράστιες ευθύνες της πίσω από τη μάσκα της ατομικής ευθύνης. Καθημερινά αποκαλύπτεται ότι από την αρχή της πανδημίας ότι το μοναδικό τους κίνητρο ήταν η διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων ομίλων και όχι η υπεράσπιση της υγείας του λαού. Γι' αυτό εν έτη 2020 και με την τέτοια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω ακόμα και από τις κατακτήσεις 134 χρονών, δηλαδή πίσω από την κατάκτηση του Οκταώρου, των εργατών του Σικάγου του 1886 και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης να φορτώσουν άλλη μια φορά τα σπασμένα πάνω μας. Μόνο με βάση το κίνητρο της διασφάλισης των κερδών των μεγάλων ομίλων μπορούν να εξηγηθούν μια σειρά από φαινόμενα. Έτσι, αντί για μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, είναι χαρακτηριστικό ότι οι ανάγκες χωρίς την πανδημία ήταν για περίπου 30.000 για τη θωράκιση του συστήματος υγείας, η κυβέρνηση επιβάλλει lockdown. Lockdown σε εμάς, lockdown στα χειρουργεία και συνολικά στη λειτουργία των νοσοκομείων για ασθένειες εκτός του COVID. Αντί για την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα,
και την εξασφάλιση ΜΕΘ και μαζικών τεστ εξασφαλίζουν στα ιδιωτικά κέντρα πελατεία και χρήμα. Είναι πολλά και χαρακτηριστικά και με τη λειτουργία εδώ της περιοχής μας του Κέντρου Υγείας Ευόσμου και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι να κάνουν τεστ που αναγκάζονται να προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα έπρεπε να παρέχει, δίνεται με εμπόδια και όχι ολοκληρωμένα και με όλες τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη ο κόσμος της περιοχής. Ταυτόχρονα, αντί για γρήγορες, ασφαλές, φτηνές μετακινήσεις, βιώνουμε το στριμωξίδι κάθε μέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με απαρχαιωμένο στόλο και δρομολόγια που πραγματοποιούνται κάθε 30 και 40 λεπτά. Τα παραδείγματα και στην περιοχή του Κορδελιού και του Ευόσμου, αλλά και του Δήμου Δέλτα, στα Διαβατά και στη Μαγνησία, που χρειάζεται περίπου 45 λεπτά με μια ώρα για να φτάσει στο κέντρο με τον ΑΣΤ, και όταν ταυτόχρονα δεν υπάρχουν και δρομολόγια για να ενώσουν τις γύρω περιοχές, είναι χαρακτηριστικά. Επίσης, αντί για δημόσιο και δωρεάν σχολείο, με όλες τις απαραίτητες δομές για την ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία, στέλνουμε τα παιδιά μας σε 25 τμήματα χωρίς εκπαιδευτικούς, με βιβλία, με έλλειψη ουσιαστικής ιχνηλάτησης και καθαριότητας. Ίσως και είναι χαρακτηριστικό και αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, είναι οι υπόγειες αίθουσες, οι προκάτ αίθουσες, οι ανύπαρκτες αυλές, οι γυψοσανίδες, οι αίθουσες με γυψοσανίδες. Μια σειρά από ζητήματα, όπως αντί για ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, δουλεύουμε κλεισμένοι με τηλεργασία από το σαλόνι, είτε βιώνουμε πρωτόκολλα λάστιχο, ελλιπής ελέγχους, ασυλία στην εργοδοσία, είτε η εργοδοσία κρύβει κρούσματα για να βγει η δουλειά. Αντί συνολικά για δουλειά, για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για συλλογικές συμβάσεις, έρχονται δεκάωρη εργασία, μείωση του μέσου μισθού, χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα και στην συλλογική διεκδίκηση στο σύνολο. Είναι αναγκαίο αυτός ο αγώνας μας, αυτή η αγανάκτηση που νιώθει ο κόσμος του Κορδελιού, του Ευόσμου, του Δήμου Δέλτα, της Μαγνησίας, των Διαβατών, αλλά και να συνεχιστεί, να μην μας βάλει φρένο η πανδημία και η δράση μας να προσαρμοστεί και στα νέα δεδομένα. Και έτσι να δείξουμε, όπως αυτή δεν ανακόπηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ότι έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα, διαδηλώνοντας για την υγεία μας, ξανά την πάλη μας, ενάντια στη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, υπερασπίζοντας την υγεία μας και το μέλλον των παιδιών μας. Και ήρθε ο καιρός να κάνουμε κάτι. Δεν θα ζούμε κάθε μέρα μέσα στη ρήπανση και μέσα στη δυσοσμία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε την όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο και από την περιφέρεια, ώστε ο κόσμος να συνηθίσει και να λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει. Είναι χαρακτηριστικό συναγωνιστές και η στάση της διοίκησης του Δήμου, που πρόσφατα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ότι η λύση είναι να πάμε να κουβεντιάσουμε, να συνεννοηθούμε με την διοίκηση των ΕΛΠΕ για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Λες και τα προβλήματά μας είναι προσωπικά με την διοίκηση των ΕΛΠΕ και ότι μπορεί μέσα από διάλογο να βρεθεί μια τέτοια λύση. Μας λένε ότι όσο ζητάμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κοστίζουν. Αλήθεια, αν αναλογιστούμε τα τεράστια κέρδη των ΕΛΠΕ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, είναι χαρακτηριστικό, συναγωνιστές, 256 εκατομμύρια στο 9 μήνο. Πόσο πολύ έχει συμβάλει το να μην παίρνουν το παραμικρό μέτρο για την υγεία μας. Οι εργαζόμενοι με την εργασία μας παράγουμε τον πλούτο και αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τεράστιες τεχνολογικές και επιστημονικές επιτυχίες. Και τελικά αυτές οι επιτυχίες, αντί να τις αξιοποιούμε στο να ζούμε καλύτερα εμείς και οι οικογένειές μας, πληρώνουμε την ανταγωνιστικότητα για την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Και την πληρώνουμε και με την υγεία μας, την πληρώνουμε και με την εργασία μας, με τις σημειώσεις μισθών, με τις διαλυμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με επαγγελματικές ασθένειες. Αλήθεια τελικά, ποιος επωφελείται και ποιος χάνει από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε να πάμε στο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας, να φοβόμαστε να στείλουμε το παιδί μας στο σχολείο, να φοβόμαστε να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στη δουλειά μας, γιατί θα είμαστε σαν σαρδέλες μέσα. Όση προπαγάνδα για να κάνουν, όσο μελάνι και να ρίξουν οι εργαζόμενοι, βιώνουμε από πρώτο χέρι τι θα πει εργοδοσία, κυβέρνηση, εξυγχρονισμός στην εργασία, τι σημαίνει να συμψηφίζουν τις απλήρωτες υπερορίες με άδεια, με ρεπό,
ή να τα εξαφανίζουν και τα τρία, ή να είσαι διαθέσιμος να δουλεύεις όποτε και όπως θέλει ο κάθε εργοδότης, να μην ξέρεις πότε θα πας στο σπίτι και για πόσο θα δουλέψεις, αν την επόμενη μέρα θα χρειαστεί να πας, τι ώρα θα πας στη δουλειά, να δουλεύεις και απλήρωτος ή να μένεις και άνεργος. Εμείς από αυτό το συντονιστικό θέλουμε ταυτόχρονα με τα προβλήματα που έχουμε με την δυσοσμία, με τη ρήπανση στην περιοχή από τα ΕΛΠΕ, να ανοίξουμε και να μιλάμε, να ανοίξουμε την κουβέντα και να μιλάμε συνολικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας εδώ στην περιοχή που ζούμε. Δηλαδή, πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να παλεύουμε για την προστασία της υγείας και για τα δικαιώματά μας. Αυτό που αναφέραμε πριν για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και εδώ στην περιοχή μας. Βλέπουμε την στάση που κράτησαν οι κλινικάρχες. Και για ποια επίταξη μιλάμε? Επίταξη με αποζημίωση, παχυλή, εξαφανίζοντας πάλι και τα κέρδη τους. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ άμεσα εμείς να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε για την υγεία μας. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για κάτι που πρέπει να λυθεί στο μέλλον. Πρέπει να λυθεί τώρα. Τώρα να εξασφαλιστούν, να ανοίξουν αμέσως τα νοσοκομεία που έκλεισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καταργώντας περίπου 10.000 κλίνες. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού. Να ανοίξουν τα νοσοκομεία των Λιμωδών και η Παναγία στην Καλαμαριά. Να ενισχυθεί το προσωπικό με ειδικότητες και στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Εδώ να καλύψει όλες τις ανάγκες του κόσμου. Με την διεκδίκηση τη δικιά μας και κάτω από την πίεση του κόσμου μπήκαν κάποιες επιπλέον ειδικότητες στο κέντρο υγείας. Αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί, πρέπει να συνεχιστεί. Ταυτόχρονα να πολλαπλασιαστούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειωθεί και η πληρότητα ένα δρομολόγιο. Με άμεση επίταξη των χιλιάδων λεωφορείων το ΚΤΕΛ και των μεγάλων τουριστικών γραφείων που σκουριάζουν από την αχρηστία. Σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα. Καμιά απώλεια εισοδήματος, καμιά απόλυση. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, αλλά και στα σχολεία. Με 15 παιδιά ανά τάξη, προσλήψη εκπαιδευτικών. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ δωρεάν σε όλους τους εργαζόμενους. Μια σειρά αποζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως το αντεργατικό νομοσχέδιο που επιβάλλει απλήρωτες υπερορίες και περαιτέρω ποινικοποίηση των αγώνων. Να διεκδικήσουμε μαζί με όλα αυτά και τώρα μπροστά και στην συζήτηση που θα γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έστω καθυστερημένα μετά από περίπου ένα χρόνο κάλεσαν να συζητηθεί το θέμα με την ρήπανση στο ΕΝΕΛΠΕ. Εκεί πρέπει να είμαστε αυτοί που θα πιέσουν ως το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και να δεχτεί όλα τα μέτρα που λέμε εμείς ότι χρειάζεται να πάρθουν. Δηλαδή, άμεσα οι μέτρα για την προστασία της υγείας, της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, μέσα στα ΕΛΠΕ. Μέτρα που θα τα καθορίσουν οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς. Άμεσα να προχωρήσει η μεταφορά και η πλήρη στεγανοποίηση των σκαμάτων υποδοχής αποβλήτων σε χώρο κατάλληλο που θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Και να συνεχιστούν σε μόνιμη βάση οι μετρήσεις για τη ρήπανση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Να πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Όλες οι απαιτούμενες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε δημόσια νοσηλευτική μονάδα, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρηση των εργαζομένων και των κατοίκων. Να διακοπούν η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας, χωρίς αυτό το κόστος να έρθει στις πλάτες της δικής μας ή των εργαζομένων ή των κατοίκων της περιοχής. Αλλά να φτάσει στην επιχείρηση, η οποία κερδοφορεί και είναι υπεύθυνη για τη ρήπανση στην περιοχή μας. Να επικαιροποιήσουμε και να δεχτούμε και να πούμε όχι στις χορηγίες των ΕΛΠΕ που δίνονται για να εξαγοράσουν την ανοχή για την κατάσταση που ζούμε. Πρέπει όλοι οι σύλλογοι, αθλητικοί, πολιτιστικοί, να καταλάβουν ότι ο προσανατολισμός πρέπει να είναι να διεκδικηθούν χρήματα και πώς το λένε, χορηγήσεις από το κράτος και όχι να ψάχνουμε και να απλώνουμε το χέρι και να ζητιανεύουμε από τις μεγάλες εταιρείες για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες μας. Να καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας
και ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περιοχή μας, σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό το σχέδιο που υπάρχει είναι παλαιωμένο και δεν μπορεί να εκφράσει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, γιατί η περιοχή μας έχει μεγαλώσει χωρίς να αναβαθμιστεί αυτό το σχέδιο που υπάρχει. Να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης της περιοχής και οι μετρήσεις να γίνονται όλο το χρόνο, 365 μέρες. Και εκτός από τις οσμηρές ενώσεις, να γίνει έρευνα πραγματικά και τις υπόλοιπες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα. Και ταυτόχρονα να το ιατρικό και το... Είδατε πόσο επίκαιρο είναι και αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι χρειάζονται μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Πόσο επίκαιρο έγινε και αυτό σήμερα. Ή και τελικά, κλείνοντας, και όχι είναι τελευταίο, είναι κάτι όμως που πρέπει να μπει και στην κουβέντα, να εκπονηθεί σχέδιο οριστικής μεταγκατάστασης των ΕΛΠΕ και άλλων τέτοιων βιομηχανιών, εκτός αστικού ιστού, συνολικά με ευθύνη του κράτους και με έξοδα των ίδιων των βιομηχανιών, ώστε να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων και να αποφευθεί και ο κίνδυνος για μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Είναι το πλαίσιο που πρέπει εμείς, όλοι οι σύλλογοι, να βγούμε μπροστά και να ζητήσουμε, καταρχήν να το κάνουμε γνωστό και σε όλο τον κόσμο, και ταυτόχρονα με αφορμή και τη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη συζήτηση των ΕΛΠΕ, να υιοθετηθεί όλο αυτό το πλαίσιο του συντονιστικού και στην περιφέρεια, αλλά και στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και στο Δήμο Δέλτα. Αυτά είχα να πω εισηγητικά. Μπορούμε και ερωτήσεις και τοποθετήσεις να έχουν όποιος θέλει. Θα πει και ο Πέτρος. Εγώ αυτά ήθελα να προσθέσω. Έτσι, ενημερωτικά ήταν να επικαιροποιήσουμε το πλαίσιό μας και να δούμε και τι καινούριο έχει προκύψει, όπως αυτό με την παρέμβαση του εισαγγελέα και, και το κάλεσμα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εξελίξεις σε σχέση με τα ΕΛΠΕ, καταρχήν η πρώτη και πιο σημαντική είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση από τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή έχει περάσει καλά και από το καλοκαίρι και μετά η ένταση της ρήπανσης και της δυσοσμίας είναι πολλαπλάσια σε σχέση με παλιότερα. Ταυτόχρονα αυτά τα μέτρα που έλεγαν ότι θα πάρουν και θα προχωρήσουν και θα κάνουν, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπήρχαν κάποιες διαβεβαιώσεις, μάλλον κάποιες υποσχέσεις για να το λέμε σωστά, στο Δήμο εδώ ότι θα προχωρήσουν σε κάποια έργα, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, βάζουν μπροστά κάποιες ότι πρόκειψε το θέμα την πανδημία και δεν μπόρεσαν να κάνουν τα έργα κτλ. Δεύτερον, υπήρχε μια εισαγγελική παρέμβαση για να καταλογιστούν ευθύνες σε κάποια στελέχη των ΕΛΠΕ, σε δύο στελέχη των ΕΛΠΕ, και υπάρχει μια εισαγγελική παρέμβαση, ο φάκελος θα πάει στην ανακρίτρια και από εκεί θα προχωρήσει. Αυτό έγινε περίπου πριν από ένα μήνα περίπου, που το ανέφερα και αυτό, εντάξει δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ίσα-ίσα αυτό αποδεικνύει και αδυνατίζει και οποιαδήποτε στάση είχαν τα ΕΛΠΕ, που έλεγαν ότι αυτοί δεν είναι αυτοί που προκαλούν την ρήπανση. Και τρίτον, χθες το βράδυ έστειλε η Μητροπολιτική Ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ένα θέμα για να συζητηθεί το ζήτημα της δυσοσμίας και τη ρήπανση των ΕΛΠΕ στο επόμενο Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή την Τετάρτη. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Συμφωνούμε με την εισήγηση που έθεσε ο Θανάσης. Και έτσι κι αλλιώς είμαστε από το Σύλλογο Γυναικών Ευόσμου, όπως είδατε στο πλάι. Επιγραμματικά και σχεδόν τηλεγραφικά θα κάνουμε, θα πούμε με λίγα λόγια αυτά που είπε και ο Θανάης. Ότι δηλαδή όντως, ότι παρότι είχε όλο το χρόνο για να υλοποιήσει όλο αυτό το διάστημα της ανάγκης μας για τις ΜΕΔ, για το μόνιμο ιατρικό νοσηλευτικό και προσωπικό βοηθητικό προσωπικό, οι αυξήσεις στα δρομολόγια πρόσφατα πάλι στο αστικό γινόταν ο κακός χαμός από το συνωστισμό, για τα σχολεία, για μόνιμους εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό και ένα άλλο σωρό άλλες ανάγκες. Το μέλημά της ήταν ο τουρισμός, οι επιχειρήσεις
και ακόμα και τώρα να ρίξει το βάρος στην ατομική ευθύνη. Πράγμα που μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε με τον κόσμο έχει περάσει και αυτό. Δηλαδή μένει στο προσωπικό σε όλα αυτά που ακούστηκαν για τους νέους, για τα πάρτι και όλα αυτά, παρά την ουσία του προβλήματος, εκεί που πραγματικά δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και μεταδίδεται επίσης ο κορονοϊός. Έτσι λοιπόν με την ίδια λογική για τον κορονοϊό αδιαφόρησε και στα προβλήματα, στο πρόβλημα που τόσα χρόνια αντιμετωπίζουμε στις δυτικές συνοικίες για τα ΕΛΠΕ. Είναι ένα πρόβλημα που δεν σταμάτησε ποτέ, να το έχουμε και μέσα και έξω από το σπίτι μας. Είναι εδώ και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως και με την πανδημία, που έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή μας, τη δική μας και της οικογένειάς μας. Όπως είπε και ο Θανάης, όντως και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αδιαφορεί, με αποτέλεσμα με αυτή την σιωπή της να δείχνει την ανοχή για την υποβάθμιση της ζωής μας και την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως είναι το Κέντρο Υγείας. Χρόνια τώρα και για τις απλές εξετάσεις, αλλά και για πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε υγείας. Ένα κέντρο που καλύπτει όχι μόνο εδώ τον Εύωσμο, αλλά και γενικότερα τις δυτικές συνοικίες. Παρότι όμως, θα κλείσω δηλαδή με αυτό, παρότι είμαστε σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη, εμείς θα βρούμε τρόπο για να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο που έθεσε ξανά το θέμα. Πρόσφατα σε εξόρμηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκε από πολίτες το θέμα των ΕΛΠΕ και τι θα γίνει με την δυσοσμία, και αναφέρανε επίσης για τον εισαγγελέα. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ξεχνάει, ότι δεν μένει μόνο στο τωρινό το πρόβλημα, συνεχίζει, γιατί αυτός θα ζει, να ενδιαφέρεται για όλα του τα προβλήματα, και εννοείται όπως και τον και δεν είναι και διάφορος, όπως και για το πρόβλημα τον κορονοϊό. Εμείς είμαστε εδώ και σαν Σύλλογος Γυναικών και ατομικά δηλαδή και συλλογικά, ώστε να πάρουμε μέρος σε ό,τι αποφασιστεί για επόμενη δράση. Το θέμα το γνωρίζουμε. Πολλά μέλη του Συλλόγου μας ζουν και εργάζονται στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και βιώνουμε όλη αυτή την ανυπόφορη κατάσταση που υπάρχει με την δυσοσμία. Η δυσοσμία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω από το 2004 που εργάζομαι στο τότε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και λόγω ειδικότητας έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα. Το πρόβλημα, όπως είπα και πριν, είναι χρόνιο. Βέβαια, από το 2016 υπάρχει μια έξαρση και όσον αφορά τα επεισόδια, είναι πιο πολλά τα επεισόδια δυσοσμίας και πιο έντονα. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από το ΑΠΙΘΙΤΑ και ρίχνουν ευθύνες στα ΕΛΠΕ ήταν ένα πρώτο βήμα στην επίλυση του προβλήματος. Το γεγονός αυτό πιστεύω ότι έγινε κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων του κόσμου και κάτω από την πίεση που άσκησε και η αναπνοή που ανέδειξε το πρόβλημα και συσπήρωσε κάποιον κόσμο. Μέχρι τότε κανείς δεν τολμούσε να πει ότι πέτει είναι τα ΕΛΠΕ. Με τα αποτελέσματα του ΑΠΙΘΙΤΑ φάνηκε να υπάρχει μια ελπίδα για να επιληθεί το πρόβλημα, το οποίο βέβαια τώρα υπάρχει, ας πούμε, και μια ολιγορία της πολιτείας, βέβαια, ολιγορία της πολιτείας στο να επιληθεί ουσιαστικά. Δηλαδή, βρέθηκε ο υπαίτιος, που είναι το πρώτο βήμα, μπήκαν και τα πρόστιμα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Το ουσιαστικό όμως που είναι να υλοποιηθούν τα έργα που πρέπει να υλοποιήσουν τα ΕΛΠΕ, αυτό είναι που καθυστερεί. Και σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι ουσιαστικό ρόλο θα πρέπει να παίξουν οι κάτοικοι και όχι μόνο της περιοχής, με κινητοποιήσεις. Για να με ό,τι μορφές κινητοποιήσεων αποφασίσουν.
Έχω μάθει και εγώ ότι αύριο γίνεται θέμα στη Μητροπολιτική Επιτροπή για το θέμα των ΕΛΠΕ, για το θέμα της δυσοσμίας και ότι θα έρθει και εκπρόσωπος της εταιρείας να μιλήσει. Ο σύλλογός μας γενικώς στηρίζει και έχει στηρίξει τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπασης και στην πορεία συμμετείχαμε τότε που έγινε πριν ένα χρόνο και θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες που θα γίνουν για να συσπηρωθεί ο κόσμος στη κατεύθυνση το να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την ανυπόφορη κατάσταση που βιώνουμε γιατί αφορά και την υγεία μας και την ποιότητα ζωής μας. Και θεωρούμε ότι επειδή είναι ένα πολιτικό κατά βάση πρόβλημα και ότι μόνο μέσω των κινητοποιήσεων μπορεί να υπάρχει κάποια ελπίδα στην επίλυσή του. Από το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου είμαστε. Λοιπόν, σαν εργαζόμενοι είμαστε ήδη επιβεβαιωμένοι με τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς και ζούμε σε μια περιοχή της πόλης που μια σειρά επιχειρήσεις ρυπαίνουν και επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι τα ΕΛΠΕ, τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια μας. Όσες μετρήσεις έγιναν γνωστές μέχρι τώρα, ήταν κατά πολύ πάνω από το φυσιολογικό. Υποθετικά έχουν πάρθει κάποια μέτρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης αυτές, αλλά και για τους κατοίκους. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ασυδοσία σπάει κόκαλο. Πολλά είναι τα προβλήματα υγείας, από απλούς μονοκεφάλους και θανάτους. Οι παιδικοί καρκίνοι στην περιοχή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συχνό φαινόμενο πλέον. Ας έχουμε το νου μας, σε περίπτωση ατυχήματος μιας φωτιάς ή μιας έκρηξης στα ΕΛΠΕ, οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Θυμόμαστε όλοι πριν από αρκετά χρόνια στις δεξαμενές πετρελών του Μαμιδάκη στο Καλοφόρι που είχαν πάρει φωτιά, τρέχαμε πανικόπλητοι όλοι να εγκαινωθεί η περιοχή από το φόβο εξάπλωση σε διπλανά εργοστάσια. Όλοι ήταν κυριολεκτικά πάνω σε μία βόμβα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα με τα ΕΛΠΕ σε μια περίπτωση ατυχήματος τέτοιου. Βέβαια δεν είναι το μόνο εργοστάσιο. Έχουμε και την πρόθεση σήμερα για την κάψη απορριμμάτων στο Τιτάνι και έχουμε ένα σωρό τέτοιες επιχειρήσεις, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάει για θέση δική μας συνολικότερα, αλλά και ειδικά με τις μονάδες αυτές που λειτουργούν στην περιοχή μας, είναι η άμεση απομάκρυνση από τις κατοικημένες περιοχές και η αξιοποίηση εκτάσεων αυτών με σχολεία, κέντρα αθλητικά, παιδικούς σταθμούς και ό,τι άλλο προάγει τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες του λαού. Είμαστε αντίθετοι και ζητάμε να παγώσουν όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης της ελπέντησης στην περιοχή. Και όσο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές με ευθύνη της κυβέρνησης, ζητάμε αυστηρούς ελέγχους από ειδικούς για τους ρήπους στο περιβάλλον. Πρώτη στο καθήκον μας είναι η ανθρώπινη υγεία και ένα παραπάνω σήμερα εν καιρό πανδημίας είναι αναγκαίο όσο ποτέ να επιμείνουμε να απομακρυνθούν όλα αυτά τα εργοστάσια. Από την Ένωση Εμπορευμάτων έχουμε και εμείς πολλά μέλη που ζουν και εργάζονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχω καλυφθεί από αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι και η κυρία Οθανάση στην εισήγηση, αλλά θα πρέπει νομίζω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εμφανίστηκε την τελευταία περίοδο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δυστυχώς μπορεί και καλά κάναμε προφανώς και γι' αυτό συμμετέχουμε να μας ένωσε σε αυτή την πρωτοβουλία ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, είπε και προηγούμενα η ομιλήτρια, το ζήτημα είναι πολιτικό από ποια άποψη. Δεν είναι απλά μια παρανομία των ΕΛΠΕ αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως δεν ήταν και μια παρανομία του Τιτάν στην αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται από τους συναγωνιστές μας στην πρωτοβουλία εκεί, που είναι προφανώς κοινό πρόβλημα. Όπως δεν είναι και μια παρανομία ή μια παρατυπία το ότι δεν έχουμε κέντρα υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και είναι υποστελεχωμένα. Ή ακόμα χειρότερα, ότι δεν υπάρχει κέντρο υγείας στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Με κάτι χιλιάδες εργαζόμενους να δουλεύουν τουλάχιστον τραγικές συνθήκες.
και να πρέπει να παίξουν με τα χρονόμετρα χτυπάξιλο αν συμβεί κάτι για να φτάσουν σε ένα νοσοκομείο. Όμως επίσης δεν είναι και παρανομία ή παρατυπία ή κάτι που ξέφυγε από κακή διαχείριση της κυβέρνησης, της περιφέρειας ή του οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι σήμερα παίζεται η ζωή των συνανθρώπων μας στο ζάρι, επειδή οι κλινικάρχες αρνούνται να δώσουν τις κλινικές τους και επειδή και η κυβέρνηση δεν θέλει ιδιαίτερα να πάει κάπως έτσι. Αυτό που θέλω να πω για να μην μακρηγορώ συναγωνιστές είναι ότι όλα αυτά δεν είναι επειδή κάποιος δεν ασχολήθηκε ή επειδή κάποιος βρήκε παραθυράκι να χτυπήσει. Είναι κεντρική πολιτική που επιβεβαιώνεται, ξαναλέω, δυστυχώς με το χειρότερο δυνατό τρόπο της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι αυτό που λέμε μια μεγάλη ζυγαριά που βάζει από τη μια μεριά σαν κόστος τις ζωές μας, την υγεία μας, τη δουλειά μας, τα δικαιώματά μας και από την άλλη μεριά τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Πού κολλάει αυτό στην δικιά μας, στο δικό μας το ζήτημα, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο 40 χρόνια τώρα. Εγώ από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου μάθαινε για το μεγάλο ατύχημα που είχε γίνει στα δυτικά σε ένα εργοστάσιο. Δεν θυμάμαι τι είπε τώρα. Γιατί εδώ και 40 χρόνια δεν συνέβη κάτι για να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και ο λαός της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις. Τι μας λένε δηλαδή στην ουσία, και το λένε και ξεκάθαρα οι άνθρωποι, έτσι, δεν το κρύβουν. Τι μας λένε στην ουσία, ότι η δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να υφίσταται, ο καρκίνος στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να μοιράζεται απλόχερα, γιατί συμφέρει οικονομικά. Γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να κάνουμε κάτι. Με την ίδια λογική που σήμερα μαθαίνουμε ότι το να πεθαίνουν ένας άνθρωπος ανά μισή ώρα επειδή δεν υπάρχουν ΜΕΤ, επειδή δεν έχουν επιταχθεί ιδιωτικές κλινικές, επειδή, αυτό συμφέρει οικονομικά σε αυτή την περίπτωση. Δεν συμφέρει κάτι άλλο. Είναι λοιπόν ένα πολύ πιο γενικό πρόβλημα που εμείς καλά κάνουμε και το χτυπάμε τώρα στο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι κάθε φορά που θα βλέπουμε αυτή την αδικία να τη χτυπάμε στη ρίζα της. Και η ρίζα είναι το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι τα ΕΛΠΕ, το ΤΙΤΑΝ, τα σούπερ μάρκετ που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να σας πω και για το δικό μας χώρο, δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να εξασφαλίσουμε την υγεία τη δικιά σας σαν καταναλωτές και τη δικιά μας σαν εργαζόμενους, είναι επειδή είναι πιο κερδοφόρο το να διαφορούν, το να μην ασχολούνται. Σε αυτή τη βάση, εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλο το προηγούμενο διάστημα και από τις κινητοποιήσεις τις δικές μας και συνολικά τις κινητοποιήσεις, τις οποίες με τον άλλον τρόπο νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι όπως μπορούμε τις αγκαλιάζουμε πρώτα και κύρια των υγειονομικών, των γιατρών κλπ. Ότι μόνο έτσι μπορείς να πιέσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα αλλάξουν τα ΕΛΠΕ, επειδή προφανώς θα διεκδικήσουμε να καταδικαστούν. Προφανώς θα διεκδικήσουμε να πληρώσουν πρόστιμα. Εννοείται αυτό. Αλλά δεν περιμένουμε να αλλάξει η καρδούλα τους και να ξυπνήσουν ένα πρωί και να αρχίσουν να σκέφτονται το λαό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς θα τους το επιβάλλουμε με τις κινητοποιήσεις μας, με τη μαζικότητα και την ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση της πρωτοβουλίας μας. Νομίζω ότι η σημερινή κουβέντα μπορεί να βοηθήσει και να φτάσει και ακόμα περισσότερο, ειδικά με πρώτη ευθύνη των σωματείων και των φορέων και σε εμάς προφανώς αναφέρομαι, να φτάσουμε σε όλα τα μέλη μας στη συζήτηση σημερινή και σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε από εδώ και πέρα να φροντίζουμε να μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος και την αιτία του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το ξέρει κανένα. Αλλά κύρια, ποια είναι η λύση? Και η λύση είναι κινητοποίηση, αγώνας οργανωμένος ενάντια στη ρίζα του προβλήματος. Το γεγονός ότι εμείς δεν θα βάλουμε στο ζύγι το πόσο κερδίζουν τα ΕΛΠΕ με το πόσο κόσμος θα πεθάνει στην Δυτική Θεσσαλονίκη για αυτό το κέρδος. Θα ήθελα να πω ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο του επισυντισμού τουρισμού. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον καταρχήν. Μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά. Να κάνω έναν απολογισμό τώρα λίγο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Συνδικάτο.
Να πω ότι σε κάθε γενική συνέλευση είχαμε αναφορά στο θέμα. Και για τα ΛΠΕ και για το ΤΙΤΑΝ υπήρχε σίγουρα μια μικρή συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. Στις περιοδίες που βγαίναμε, ειδικά εδώ στον Εύωσμο, στη Σταυρούπολη, στα δυτικά, υπήρχε συζήτηση με εργαζόμενους από τον κλάδο για τα ΛΠΕ, που όντως ο κόσμος είναι αυτό που διαπιστώνουμε όλοι, αγανακτισμένος με τη δυσοσμία, αγανακτισμένος με αυτή την κατάσταση. Και πάνω σε όλα αυτά παλεύουμε τώρα να σπυρώσουμε και με τα αιτήματα που βάζουμε, που μπήκαν και εισηγητικά κτλ. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή, στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, η επίθεση είναι ολομέτωπη. Μπορώ να πω ότι βιώνουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση σαν κλάδος, από εκεί που ήμασταν η ατμομηχανή της ανάπτυξης, ας το πούμε έτσι, όπως μας είχαν βαφτίσει και η κυβέρνηση και τα λοιπά, από εκεί που ήμασταν βαριά βιομηχανία της χώρας, και δεν ξαφνικά μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν να δουν μεροκάματο ακόμα από την περσινή σεζόν. Μιλάμε για χιλιάδες ανέργους που είτε εποχικούς που δεν βρήκαν ποτέ, που δεν επαναπροσλήφθηκαν ποτέ αυτή τη σεζόν, είτε μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους από καταστήματα που κλείσανε και τα λοιπά, και άλλα που δεν πρόκειται να ανοίξουν και ποτέ. Και από τη μία έχουμε μία επίθεση που εκδηλώνεται καθημερινά στη ζωή και στην υγεία του εργαζόμενου, με συναδέλφους μας να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με τον κορονοϊό. Έχουμε καταγγελίες καθημερινά από εργαζόμενους τέτοιο, που για λυπή μέτρα προστασίας, με εργαζόμενους οι οποίοι νόσησαν κιόλας από τον ιό. Βέβαια, δεν το λέω σαν κάτι ότι είμαστε κάποιο της πρωτοπορία, έτσι. Εδώ, ειδικά η Θεσσαλονίκη στενάζει, και βέβαια και είχαμε και καταγγελίες που λέγανε ότι μιλάμε για εργαζόμενο που νοσούσε ο ίδιος και του έλεγε ο εργοδότης να πάει στη δουλειά του κανονικά. Και από την άλλη, ολομέτωπη επίθεση και στα εργασιακά δικαιώματα, με τους ξενοδόχους να ζητάνε 20% μείωση στη νέα κλαδική συμβασία εργασίας, η οποία εκνέει τώρα, και να ζητάνε και μέσα στη νέα κλαδική σύμβαση που θέλουν να υπογράψουν, οι νέες συμβάσεις στα ξενοδοχεία να πληρώνονται για 18 μήνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Δηλαδή, το συμπέρασμα, αν ένας νέος εργαζόμενος τώρα καταφέρει, έχει το ευτύχημα, γιατί ως τέτοιο θα το κάνουν τώρα, έχει το ευτύχημα να βρει δουλειά, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο να δουλέψει, για 18 μήνες θα πρέπει να θεωρείται ως ανειδίκευτος, ας πούμε, ως κάτι περιθωριακό, και να πληρώνεται με τα κατώτερα έναντι της κλαδικής σύμβασης που υπάρχει. Δηλαδή, ουσιαστικά, θέλω να επικυρώσω αυτά που μπήκανε εισηγητικά και από τον συνάδελφο τον Πέτρο εδώ, από τους εμποροϋπάλληλους και από τους προηγούμενους. Αυτό δεν έχει σταματημό. Αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, το ότι θέλουν να πληρώσουμε εμείς και αυτή την κρίση, και μια τέτοια, και την απάντηση τη δικιά μας των εργαζομένων τώρα δεμένη με τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν σήμερα την οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια, δεμένη το πρόβλημα των ΕΛΠΕ που συζητάμε, να δοθεί βροντερή απάντηση και στην απεργία στις 26 του μήνα. Δεκάδες σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα κτλ. Έχουν πάρει αποφάσεις απεργιακής κλιμάκωσης, και ως τέτοια, με αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να δούμε
και στις 26 Νοέμβρη με συζήτηση με τον κόσμο, δεμένα όπως είπα με όλα αυτά που απασχολούν και κάθε κλάδο και ανασυνοικία και αναγειτονιά κτλ. Εγώ είμαι από την Ένωση Λογιστών Θεσσαλονίκης. Για να μην κουράσω και να μην επαναληφθώ, δύο λόγια μόνο. Συμφωνώ με όσα είπαν πριν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και συναγωνιστές. Είμαστε ένα σωματείο που από την πρώτη στιγμή στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα. Τον αγώνα δηλαδή ενάντια στη δυσοσμία, ενάντια στον καρκίνο που σπαίνουν τα ΕΛΠΕ. Θέλω να πω εδώ ότι είναι το ζήτημα αυτό, δηλαδή το ζήτημα που απασχολεί την υγεία των κατοίκων, είναι ζήτημα που απασχολεί τα σωματεία πρώτα και κύρια. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ζητήματα όπως πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας, αύξηση του μισθού ή τέλος πάντων μόνο τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα της υγείας και με αφορμή και την πανδημία τώρα είναι ζήτημα που βάζουμε πρώτα και κύρια μπροστά στις διεκδικήσεις μας. Ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τέλος πάντων μεγάλη απλήρωτη εργασία. Η εντατικοποίηση είναι τεράστια. Όλα αυτά που βγαίνουν, όπως βλέπετε και από την καθημερινή σας ζωή, είναι ένας τεράστιος όγκος που έχουν να διαχειριστούν οι λογιστές, οι οποίοι αναγκάζονται να δουλεύουν σχεδόν όλη μέρα, από το πρωί ως το βράδυ, να δουλεύουν και αυτοί ακόμα που έχουν κορονοϊό. Ακούμε καθημερινά συνάδελφοι από τον κλάδο που χάνουν και τη ζωή τους, δυστυχώς, από τον κορονοϊό. Και από την άλλη έχουμε και τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, στις οποίες μέσω της τηλεργασίας βέβαια που ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται, τα ωράρια έχουν γίνει λάστιχο. Αυτό που λέμε και που θα συνεχίσουμε να λέμε είναι ότι πλέον έχουμε μπροστά το ζήτημα το ότι πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα και κύρια τη ζωή των δικών μας και των συναδέλφων μας. Ως εδώ συμμετέχουμε και εμείς στην απεργία στις 26 του μήνα και στηρίζουμε και εδώ πέρα τον αγώνα που δίνουμε ενάντια στη δυσοσμία και αυτό το ζήτημα που γίνεται με τα ΕΛΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Το ψήσιμο από τη συνέλευση αυτή της, ανάλογα με τις συνθήκες, είναι και ένα δείγμα ότι εμείς δεν τα παρατάμε και ότι συνεχίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να κρατάμε και τον κόσμο μέσα στην επικαιρότητα, να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει σε σχέση με τα ΕΛΠΕ. Λέμε ότι όλοι εμείς οι κάτοικοι της περιοχής, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι γονείς, οι μαθητές και οι φοιτητές, οι εκλεγμένοι στα σωματεία και τους μαζικούς φορείς, που όλο το τελευταίο διάστημα ακούσαμε τις οδηγίες των επιστημόνων και μείναμε κλεισμένοι σπίτια μας, θέλουμε με το ψήφισμα αυτό να αναδείξουμε ότι δεν θα σταματήσουμε και μέσα σε αυτή την κατάσταση να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, δηλαδή καλύτερη ζωή στη γειτονιά μας. Τη χρονιά που μας πέρασε και στη συνέχεια της αγωνιστικής δραστηριότητας των προηγούμενων χρόνων, όλοι εμείς πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση και διεξαγωγή μιας πλούσιας, πολύμορφης και μαχητικής αγωνιστικής δραστηριότητας για να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα με τη ρήπανση που προκαλούν τα ΕΛΠΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στους δήμους που συνορεύουν με αυτά, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και στο Δήμο Δέλτα. Με τους αγώνες μας έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την πόχα και τις καρκινογόνες ουσίες που πνίγουν τις γειτονιές και τα σχολεία των παιδιών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε και να δουλεύουμε σε γειτονιές απομονωμένες από χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης, που είτε δεν υπάρχουν είτε αναγκαζόμαστε να τους χρυσοπληρώνουμε. Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις γειτονιές μας και η κινητοποίηση των μαζικών φορέων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι παράστασεις διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέδειξαν το πρόβλημα, το έκαναν γνωστό στις περιοχές μας, αλλά και στάθηκαν εμπόδιο στην καλλιέργεια της αναμονής και του εφησυχασμού που προσπαθούν να περάσουν η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση. Σήμερα, στις δύσκολες συνθήκες του δεύτερου κύματος της πανδημίας και του νέου lockdown, τα προβλήματά μας έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Χιλιάδες από εμάς βρισκόμαστε σε αναστολή, σε μακροχρόνια ανεργία. Έχουμε κλειστά τα μαγαζιά μας και αγωνιούμε για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα το επόμενο διάστημα. Αντιμετωπίζουμε την τραγική κατάσταση των νοσοκομείων, το φρακάρισμα
το φρακάρισμά τους λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, καθώς η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο που κέρδισε με τις θυσίες μας τους προηγούμενους μήνες. Είναι επίσης πολλά και χαρακτηριστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ευόσμου. Παραδείγματος χάρη, την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι να κάνουν τεστ και αναγκάζονται να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ακόμα και σε αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δίνεται, γίνεται με εμπόδια και όχι ολοκληρωμένα με όλες τις ειδικότητες. Αντιμετωπίζουμε εμείς και τα παιδιά μας την τραγική κατάσταση με τα σχολεία. Είδαμε ότι το προηγούμενο διάστημα άνοιξαν τα σχολεία χωρίς να πάρθει κανένα μέτρο, σε αίθουσες με 25 και 27 μαθητές, με τάξη να κάνουν μάθημα σε αυλές, σε υπόγεια, σε απαράδεκτες αίθουσες, χωρίς εκπαιδευτικούς, με έλλειψη ουσιαστικής ιχνηλάτησης των κρουσμάτων και ελλείψη στην καθαριότητα. Δεν πήραν μέτρα παρότι είχαν τον χρόνο και σήμερα μας οδήγησαν στο φιάσκο της τηλεκπαίδευσης που βιώνουμε όλοι καθημερινά. Αντιμετωπίζουμε την τραγική κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βιώνουμε το στριμωξίδι στα σαπάκια του ΟΑΣΤ, ενώ τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε 30 με 45 λεπτά. Τα παραδείγματα που αναφέραμε και πριν εισηγητικά για το χρόνο που χρειάζεται να ξοδέψουμε για να μεταφερθούμε από τον Εύωσμο, από το Κορδελιό στο κέντρο, είναι χαρακτηριστικά. Και βέβαια όπου δρομολόγια είναι τόσο λίγα, τόσο είναι μεγαλύτερη και η διάρκεια για να φτάσουμε στους χώρους δουλειάς. Για όλους αυτούς τους λόγους, μέσα από τη σημερινή μας σύσκεψη που γίνεται διαδικτυακά λόγω της κατάστασης, αποφασίζουμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα για τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Γιατί οι αγώνες μας δεν παίρνουν αναβολή, γιατί και μέσα από τις μάσκες οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν ακόμα πιο δυνατά, γιατί δεν πρόκειται να δεχτούμε για ακόμη μια φορά τα βάρη της νέας κρίσης τους, τη χειροτέρευση του βιωτικού μας επίπεδου και των συνθήκων ζωής μας, γιατί δεν δεχόμαστε να ζήσουμε στην πόλη μας αυτά που έζησε ο λαός της Ιταλίας στους προηγούμενους μήνες. Καλούμε όλους τους μαζικούς φορείς στις γειτονιές μας να στηρίξουν τη σημερινή μας απόφαση, να πάρουν απόφαση και να συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή και σκηνητοποίησης του επόμενου διαστήματος. Παλεύουμε για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας, διεκδικώντας την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας, τον πολλαπλασιασμό των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέτρα και ασφαλές για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα, καμία απώλεια εισοδήματος, καμία απόλυση, αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους και για τους επαγγελματίες και ένα έκτακτο επίδομα για ανέργους χωρίς προϋποθέσεις. Και ταυτόχρονα να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο που επιβάλλει απλήρωτες υπερορίες και περαιτέρω ποινικοποίηση των αγώνων. Καλούμε επίσης τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, η οποία θα συζητήσει το πρόβλημα της δυσοσμίας και τη ρήπανση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μετά από μεγάλη καθυστέρηση και κάτω από την πίεση των αγώνων μας, και ζητάμε να υιοθετήσει τα δίκαια αιτήματά μας. Και διεκδικούμε όλο το πλαίσιο που αναφέραμε και πριν για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν τα ΕΛΠΕ, να μην τα επαναλαμβάνουμε, τέτοια που να εξασφαλίσει την υγεία των κατοίκων της περιοχής, τέτοια που να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα των ΕΛΠΕ να είναι αυτή που βλάπτει την υγεία των παιδιών μας, την υγεία τη δικιά μας. Να σταματήσουν οι χορηγίες των ΕΛΠΕ που δίνονται για να εξαγοράσουν την ανοχή μας, να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες μας για σχολική στέγη, για υγεία, για χώρους άθλησης, για αναψυχής αποκλειστικά από το κράτος, την περιφέρεια και το Δήμο, μετά από γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Και τέλος, να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης της περιοχής, που είπαμε και νωρίτερα, που θα συνοδεύονται και με προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο κέντρο υγείας, και φυσικά να εκπονηθεί και το σχέδιο οριστικής μετεγκατάστασης των ΕΛΠΕ έξω από τον αστικό ιστό, ώστε να αποφευθεί και να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων και να αποφευθεί και ο κίνδυνος μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Προφανώς θα τα πούμε πολύ σύντομα για να δούμε και τις επόμενες κινήσεις μας, τις επόμενες δράσεις μας, μπροστά και τις εξελίξεις που περιμένουμε και από το περιφερειακό και από τα άλλα μέτωπα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Εμείς εκ μέρους των σωματείων σας δίνουμε και ένα ραντεβού να τα πούμε στις 26 του μήνα, που είναι η μεγάλη απεργία που έχουν προκηρύξει η πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες πανελλαδικά. Προφανώς
θα γίνει με όλα τα μέτρα προστασίας κλπ. Το ζήτημα μας είναι το περιεχόμενο του αγώνα. Τις μορφές πάντα θα βρίσκει το κίνημα να λύνει τέτοια ζητήματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Να εξασφαλίσουμε την υγεία και των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν.